2025 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ, που όπως ανακοίνωσε σήμερα από τα Χανιά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, θα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά επίκαιρα ζητήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου. Στη συνάντηση κλιμακίου του Υπουργείου με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο στο Βαρύπετρο, ο κ. Αυγενάκης έκανε λόγο για ένα ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί σαν δίχτυ προστασίας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι έτοιμος. Θα βγει σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες. Μια πραγματική διαβούλευση. Θα γίνουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις, γιατί έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή, από κλάδο σε κλάδο, από ζωικό ή φυτικό κεφάλαιο. Έχουμε ζητήματα που πρέπει εκ των πραγμάτων να συμπεριλάβουμε. Και εκεί ο διάλογος και η συνεργασία είναι επιβλημένη. Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι η νέα ΚΙΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προτάσεις του κτηνοτροφικού κόσμου και παρέπεμψε στις ανακοινώσεις διαστόματος του αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη αύριο από το Ρέθυμνο. Η Κρήτη μπαίνει στην ίδια κατηγορία με τα υπόλοιπα νησιά της χώρας μας. Τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί στο μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη θα αυξηθούν, γιατί αλλάζει η κατηγορία. Και μια σειρά λεπτομέρειες, οι οποίες ανακοινωθούν από τον καθήνα αρμόδιο υπουργό. Στη διάρκεια της συνάντησης με κτηνοτρόφους των Χανίων, διατυπώθηκαν παράπονα για περικοπή κοινοτικών ενισχύσεων σε νέους αγρότες, καθώς και για αποκλεισμό δικαιούχων, με τον Λευτέρη Αυγενάκη να απαντά πως βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητήματα είχαν τεθεί από την πρώτη στιγμή για λάθος πληρωμές, για αδικίες και έχουν απόλυτο δίκιο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργήσε με έναν τρόπο στρεβλό. Είχε ακολουθήσει μια πορεία παράλογη. Γι' αυτό το λόγο και ζήτησα και υπήρξε μια αντικατάσταση της διοίκησης, όπου από τα τέλη του Γενάρη και μετά δουλεύει νέα διοίκηση, νέα στελέχη, νέοι γενικοί διευθυντές. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα 16.000 αφημοί που έχουν δεσμευτεί, εκ των οποίων τα 10.500 προέρχονται από τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δίνουμε το πράσινο φως ανεξέλεγκτα. Αυτά τα 16.500 αφημοί να αρχίσουν να λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνταν ή δεν δικαιούνταν. Απέναντίας δόθηκε εντολή και ξεκίνησε ο έλεγχος από τους περιουσιακούς παράγοντες ένα προς ένα το αφημί, έτσι ώστε περίπου μέχρι το Πάσχα να έχουμε από 6 έως και 7.000 ελεγμένα. Όσα έχουν κάτι επιλείψιμο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Όσα αφημί διαπιστωθεί ότι ήταν άδικα δεσμευμένα, θα αποδεσμευθούν αυτόματα. Αναφορικά με τη νέα ΚΑΠ, ο Λευτέρης Αυγενάκης κάλεσε τους κτηνοτρόφους των Χανίων να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων μέσω ερωτηματολογίου που άρχισε μόλις χθες από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που επόθηκαν τώρα εδώ μέσα είναι για τη κτηνοτροφία. Γι' αυτό έχουμε έρθει και σε αυτό το σημείο για να μπορέσουμε να κάνουμε κουβέντα μονομένη της κτηνοτροφίας και είναι όλα στη κτηνοτροφία απαραίτητα, είναι και το ΕΛΓΑ, είναι και η αλλαγή της ΚΑΠ, είναι πολλά πράγματα που έχουν ξεκινήσει και αν δεν σταθούμε σε αυτούς τους πυλώνες να προστατευτούν αυτοί οι πυλώνες της κτηνοτροφίας δεν έχουμε μέλλον. Σε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με μέλη του Επιμελητηρίου Χανίων και της Ένωσης Τυροκόμων τέθηκαν το μεταφορικό ισοδύναμο, τα αγροτικά τμήματα στα επιμελητήρια της χώρας και το Παγκρίτιο Φόρουμ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Απρίλιο, ενώ η εκπώνηση Master Plan για τη διαχείριση του νερού στην Κρήτη ήταν το αντικείμενο σύσκεψης με την Περιφερειακή Αρχή και τους Δημάρχους. Αύριο το πρωί ο Λευτέρης Αυγενάκης θα συμμετάσχει στη διευρυμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στο Ρέθυμνο.